παραβρεθήκαμε σε ακούσματα εσωτερικά και εξωτερικά. Στο διαφορά μια πολύπλοκη στο βάθος σκέψη, δυσχερή και αμφίση. Δέστε από πού ξεκινούμε, προκειμένου να κατευθύνουμε περισσότερο ευχερές το ηχείο. Πρώτα-πρώτα, αποκλείεται κάθε λογικιστικός ιδεαλισμός, όπου δηλαδή επανευρίσκομαι στο εσωτερικό του ανθρώπινου όλων των κόσμων, από την Αμερική. Και από την άλλη, ένα είδος μυστικισμού που ο Λούκας καταμήνυε στον Σέλινγκ. Δηλαδή, αντικειμενοποιούμε το ανθρώπινο, προκειμένου να σκεφτούμε το φυσικό. Αυτά και τα δύο, περισσότερο όμως το πρώτο, για να είμαι ειλικρινή, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Θανασάκης, περισσότερο το πρώτο, είναι προς διαγραφή, είναι προς αποπομπή, είναι προς πλήρη απόρριψη από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο μερολοπούντη. Ο οποίος τελευταίος μερολοπούντη, λίγους μήνες πριν πεθάνει, δηλαδή, το καλοκαίρι, το 60, ακούστε πώς και τι γράφει. Il n'y a pas de vision sans pensée. Δεν υπάρχει, θα το μετέφραζα καταχρηστικά, διόραση, αλλά αυτό έχει σχέση με το πλέγμα. Δηλαδή ένα είδος όρασης που αναλαμβάνει την ίδια τα ενεργήματά της. Δεν υπάρχει διόραση χωρίς σκέψη. Δεν αρκεί να σκεφτούμε προκειμένου να δούμε. Είναι suffit pas de penser pour voir. Άρα λοιπόν το vision εδώ πρέπει να μπορούμε να το αποδώσουμε και με όραση. Δεδομένου ότι η ίδια είναι το voir. Δεν υπάρχει όραση χωρίς σκέψη. Δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να σκεφτούμε χωρίς να δούμε. Η όραση είναι μια υπό όρους σκέψη. Γεννιέται με την ευκαιρία αυτού που συμβαίνει μέσα στο σώμα. Διεγείρεται από αυτό προκειμένου να σκεφτεί. Η σκέψη της όρασης δεν κατέχει πλήρως τις προϋποθέσεις της. Λέγαμε αριστοτελικά τις προκειμενέσεις. Γιατί απλά και καθαρά υπάρχει en son centre, στο κέντρο της, un mystère de passivité. Υπάρχει στο κέντρο της ένα μυστήριο παθητικότητας. Και από εδώ ακριβώς θα ήθελα να ξεκινήσω. Δεν είναι τόσο δεδομένο το ότι ο Μερολοπούντη έξω από τα γραφτά του επιδιδόταν και σε έξοχα που μόνο το Φουκώ θα μπορούσαμε να συναντήσουμε ως μεγενέστερο έξοχα μαθήματα. Δηλαδή, ένα είδος, ας πούμε, δοκιμασίας του μαθήματος. Και εκεί πέρασαν όλα όσα θα μπορούσαν να είχαν εφλοχωρήσει και αναδειχθεί αν ζούσε λίγο ακόμη σε αυτό το εξαιρετικό κείμενο καταληκτικού βάθους που ο Κλοντ Λεφόρ κυκλοφόρησε Le visible et l'invisible, το όρατο και το αόρατο. Η παθητικότητα δεν είναι επιλεγμένη τυχαία. Η
υπάρχει τώρα σε αυτό το τα μέσα, ας πούμε, του δεύτερου μήνου, του 2015, εν πάση περιπτώσει, στις ιδέες 2, ακούστε. Οι ιδέες, όπως έλεγα, είναι τρεις. Σας μιλάω για τις ιδέες 2, ιδέες 2, όπου εκεί καταρτίζεται την αρχή τώρα σε μια διαστολή ανάμεσα στις παθητικές συνθέσεις και ακριβέστα στην παθητική σύνθεση που ο Χούσελ τώρα την ονομάζει αισθητική, αισθέτης ή συνήλυχη, δηλαδή νοηματική, και στην ενεργητική σύνθεση ή την λεγόμενη, ας πούμε, κατηγοριακή σύνθεση, όπου μέσω μιας κορυφαίας πράξης κορελάτιο της συνείδησης μιλάμε για ένα είδος νοηματοδοσίας. Η νοηματοδοσία όμως είναι μια υπόθεση κατηγοριακή και απλώς προϋποθέτει, χωρίς να λειτουργεί ούτε να εξαντλεί αυτό που λέμε την παθητικότητα. Μιλάμε τον Jean Poussin de Saint-Anti, περίφημο αριστοτελικό, όποιος δεν θα έχει το δύο που ξέρεις, δεν είναι η θεωρή ποτούτη ακριβώς. Μιλάμε, ακολουθούσε, ξεκριστός εμμαθήντης. Είπε αυτό που χαρακτηρίζει, προμένως θα σε εκτροπολογούμε από την άποψη εσύ, αυτό που χαρακτηρίζει τον καλό ποτή είναι εκείνο το «σεντές βασίβ». Και μάλιστα στο πληθυντικό, γι' αυτό το πήρα από φιλί δηλαδή σε αυτό το άκουσμα, το «σεντές βασίβ», ότι αν τον μελόποντι, τον μελόποντι ως όλο, δηλαδή τον καταληκτικό μελόποντι, το προσεγγίσουμε αλλιώς, μέσα δηλαδή από διατρίψεις και αναφορές εξωτερικές στο πράγμα, χωρίς άμεση σχέση, δηλαδή χωρίς το δομικό όλο, είμαστε εκτός. Πράγματι, αυτή η παθητικότητα, την οποία μιλάει ο Χούσελ και την οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό του ο Μερλό-Ποντι, γίνεται κογκίτο τασίτα, γίνεται σιωπηλό κογκίτο, γίνεται φρέ-ρεφλέξη, γίνεται προστοχαστικότητα, όπως βέβαια και ένα είδος κίνησης του sur-reflexif, μόνο ότι θα καταδικαζόταν από τον μελόποντι. Το αναφέρω γιατί εντελώς εξωτερικοί στο πράγμα μελετητές το αναφέρουν λες και είναι μελόποντι θετικά ειδωμένο. Και κυρίως ένα διπλό έξιμο ανάμεσα στην foi perceptive και πιάνει στην foi originelle. Δηλαδή ανάμεσα σε ένα είδος, ας πούμε, αντιπλασιασμό της αντίληψης που γίνεται αντιληπτική πίστη. Πίστη! Καμία σχέση με τη σχέση. Τότε το μέρος το ίδιος, το λέω κιόλας, ο ίδιος. Σε αυτές τις συζητήσεις που είχε, 12 συζητήσεις με τον Ζόρζο Σαρμονιέ, καταθέτει ότι ήταν ότι είναι άθεος από την μια μεριά και ότι δεν θα μπορούσε ούτως εχόντων, έτσι, το τότε γέννη να έχω, ας πούμε, να είναι κομμουνιστής με την έννοια μιας degradation, μιας αλλίωσης που χαρακτηρίζει τη διαλεκτική στην πράξη, τη διαλεκτική που δεν είναι πια διαλεκτική της πραγματικής κίνησης, με όσα συμβαίνουν ιδίως ύστερα από τα γεγονότα της Βουδαπέστης. Γίνεται λοιπόν, επαναλαμβάνω, φουά όγινε, γίνεται πρωταρχική, ας πούμε, αρχαίγονη, πρωταρχική πίστη, γίνεται πίστη, δηλαδή δεν είναι ούτε λόγος, ούτε νόηση, έτσι, ούτε νους,
ένα πράγμα το οποίο μπορεί να είναι θρησκευτικό, αλλά αυτό απεξάνεται από την άλλη μεριά το θρησκευτικό. Εν τούτης το δανείζεται. Γι' αυτό και, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήδη από την εποχή του Φερντινάου Μπαρκέ, ο Μελοποντή εισάγεται στην γαλλική παλιγιάννικη φιλοσοφική σκηνή ως ένας φιλόσοφος της ambiguity, ένας φιλόσοφος της αφυσιμίας. Και μάλιστα, ο φίλος του, θα πρέπει να ξέρεις τι μπορεί καλά, έτσι, ο φίλος του Αλφόνσο Τοβέλας, τον οποίο γνώρισε και ο οποίος συμμετείχε την υποστήριξη της δικής μου διατηρής, ο Αλφόνσο Τοβέλας, ένας χαρακτικός βέργος, πήρε τη συγκατάθεση του Μελοποντή προκειμένου και να μιλήσει για αντιστοιχητέ και ταυτόχρονα να συμπεριλάβει τον όρο στον τίτλο του βιβλίου του, του πρώτου βιβλίου που εκδόθηκε ιστορικό χρονικά πάνω στο Μελοποντή και το οποίο το εισάγει ως ένα φιλόσοφο της αμφισημείας. Αυτό το ξεχνάμε, δεν ακούστηκε μέχρι τώρα καθόλου η λέξη αμφισημεία. Ίσως ένα παράδειγμα να το αναφέρει. Αλλά ο Μελοποντή λοιπόν είναι αυτό και μάλιστα ο ίδιος το αποδέχεται. Ο ίδιος το αποδέχεται γιατί του το επιβάλλει ο Φερντινάου Μπαρκέ βέβαια, έτσι, από τον οποίο είχε και ένα είδος εξάρτησης της θεσμικής. Άρα το αποδέχεται μόνο που ο ίδιος παρατηρεί, ναι, ωραία, αλλά εγώ, δέστε, διακρίνω την καλή από την κακή αμφισημία. Την καλή από την κακή αμφισημία. Η κακή αμφισημία είναι ένα απόλυτο μείγμα, ας πούμε, αδιαπερατότητας. Η καλή αμφισημία λαμβάνει υπόψη αυτό το δομικό πυρετικό στοιχείο της διαφοράς. Είναι η καταγραφή της διαφοράς και είναι, σε κάθε περίπτωση, η έξοδος από τον σολιψισμό. Όμως, για να το διαβάζει, τη φαινομενολογία της αντίληψης, όπως ο Αθανασάκης. Καταγράφεται μία διάσταση. Ο Ρόμος, όταν γράφει τη φαινομενολογία της αντίληψης, ουσιαστικά, έτσι, δηλώνει 37 χρονών. Στην ηλικία που γράφει την φαινομενολογία του πνεύματος, όχι και έγινε. 37 χρονών και ο ένας και ο άλλος, ουσιαστικά έχει διαβάσει Χούσερ και τους θεωρητικούς της Gestalt Theorie. Μπερχάιμερ, Κόφκα, Γιγιόν κλπ. Και ιδίως τον Κουρτ Γκολτστάιν. Αυτό ξέρει κατά βάση. Και βέβαια πρέπει να πω, επειδή έχω φύση, ότι γνωρίζει και τον Καρτέζη όπως όλοι οι Γάλλοι, ας πούμε. Εδώ βάζω και τον Ζαν Κονσάρτ, ο οποίος δεν διατρέπεται πολύ ποτέ κατά τον Μελοποντή από αυτό, από ένα είδος δηλαδή, ας πούμε, μοναχικής συνείδησης, από ένα εγώ το οποίο δρά αναγωγικά ελλείμει όλων των άλλων εξαρτήσεων, όλων των άλλων αναφορών εξωτερικών βέβαια και εσωτερικών. Ξεκινάει που είναι διάσταση. Υπάρχει ανάμεσα στην ανακλαστική συνείδηση με την εσωτερική της αναγωγικότητα και την εξαρτημένη εξωτερικά ανθρώπινη συμπεριφορά κάνοντας μια δική προσέγγιση. Ακολουθεί εννοείται κριτικά, ως καθέλυση καρδιανός, μόνο καθέλυση, τόσο την ανάπτυξη της θετικής γνώσης, όσο και τη σύνολη πορεία του καθεστώτος της συνείδησης.
Μόνο ότι, οφείλω να σας πω, ήδη, γι' αυτό και διαφοροποιείται, έτσι από έναν λογικιστικό, ας πούμε, Χούσερ της φιλοσοφίας της αριθμητικής, διαβάζει την εμπειρία και κρίση, διαβάζει την καταγωγή της γεωμετρίας, την οποία μετέφερε, όπως ξέρετε, μετά το μελοποντήριο Ζάκη Τελικά, και διαβάζει την κρίση κρίσης, όπως και το σύνολο των ιδέων. Επομένως, ουσιαστικά, κατέχει το όλον του Χούσερ και υιοθετεί, ταυτίζεται και θέλει να εγγραφεί, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο κατανόησης, σε αυτό που ο Χούσερ ονομάζει Leibniz, ο κόσμος της ζωής. Ο Μελοποντή το μεταφράζει «Monde vécu», ελληνικά δηλαδή, εγώ αυτό προτιμώ, «Βιωμένος κόσμος και όχι ο κόσμος της ζωής». Βλέπω ότι στόχος είναι η εξέβρεση ενός κοινού τόπου φιλοσοφίας και γνώσης, θετικής λιγότερης γνώσης, όπου αισθητικότητα και ενεργητικότητα, αυτονομία και εξάρτηση θα ξεπερνούσαν την αντιφατικότητα. Επομένως, εδώ ο Μελοποντή πιο πολύ από τις πολιτικές του, ας πούμε, εξαρτήσεις και αναφορές συναντάει το Χέγγελ, αλλά πιο πολύ μέσω του Μάρξ παρά απευθύνης. Ξεκινάει από τη φαινομενολογική έννοια της αναφορικότητας ή παθετικότητας, intention delictet, η οποία διατηρεί μια ορισμένη, φυσικά, διατυπότητα της συνείδησης, χωρίς να διακρίνει υποστασιακά το αντικείμενο από το αντικείμενο της αντίληψης, που μετατρέπει δηλαδή τη διαλογική σε αντιληπτική συνείδηση. Αυτό το αντίληψη, αντιληπτική συνείδηση και βέβαια αργότερα αντιληπτική πίστη, είναι που κάνει ένα στοχαστή και σήμερα μιλάμε για αυτόν ακριβώς, επειδή ο ίδιος επινόησε αυτό το στοιχείο της πρωτοτυπίας που για τον ίδιο δεν ήταν παρά μια συναγωγή ενός συμπεράσματος το οποίο εισφύρπε μεταξύ των γραμμών αλλά δεν το είχε βγάλει κανείς μέχρι τότε. Έτσι θα μπορούσα προσωπικά να πω ότι προσφεύγουμε στην πρωτότυπη έννοια του φαινόμενου. Το φαινόμενο. Το οποίο περικλεί, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, τόσο τη συνείδηση, όσο και το πράγμα, σε ένα επίπεδο, έτσι, εναρκτικής φαινομενολογίας, χωρίς όμως να καταργεί μια αμφισημία που διατρέχει ή, εν πάση περιπτώσει, υπολαμβάνει όλο το έργο του Μελοποντή και που θα μπορούσε να περιοριστεί μέσα από την ενεργοποίηση μιας άλλης, θα λέγαμε, διάστασης. Δεν μιλάμε για έννοιες στο Μελοποντή, ενώ τη διαλεκτική ως δυναμική του καταστασιακού είναι
και φυσικά όχι μια μεταφυσική δύναμη ή επεξηγηματική αρχή. Από την άποψη, άρα, μιας φιλοσοφικής ανθρωπολογίας όπου εμείς εγγράφουμε τη σκέψη του μελλοντού. Δηλαδή, να πανιστρώνουμε σίγουρα από μια φαινομενολογία, έστω και αν πρόκειται για αναδιπλασιασμό της κατανόησης, νοήσεως κλπ. Και προσωπικά εισηγηθήκαμε αυτό το σύμπλεγμα της διαλεκτικής του φαινομένου που συνοψίζει ένα εγχείρημα το οποίο τουλάχιστον εναρκτικά διατηρεί την ιδέα του υποκειμένου σε άμεση σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός και τη χρονικότητα, ενώ το όλο σύμπλεγμα αναπτύσσει μια προθετικότητα, αλλά όχι τόσο ενεργηματική, ο Μερλό ονομάζει intentionalité d'acte, όχι τόσο ενεργηματική, όπως το λέγαμε εμείς, που να διέπει δηλαδή τις κρίσεις μας και τις εκουσιές μας τοποθετήσεις, όσο λανθάνουσα και αυτό είναι το χελιανό δάνειο φουγγίρεντε, λέει ο Χούσελ, που πραγματώνει τη φυσική και προκατηγορική ενότητα του ανθρώπου, τις ποικίλες του διασυνδέσεις και αναφορές και που παρέχει την πρώτη ύλη προς επεξεργασία μέσα από τη γλώσσα. Εγώ και ήδη θα σταματήσω εδώ. Μόνο ότι θα μιλάμε σαν το πρωί για να μας κρίσεις. Καταθέτοντας το εξής, ότι νομίζω το είπαμε κιόλας το πρωί, ότι ο Μερλό Πονσί κατά βάση είναι ένας πολιτικός φιλόσοφος. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο η νοηματική απόφαση του φιλοσόφου. Μάλιστα, ο ίδιος εξομολογείται ότι απεχθανόταν τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά τον απεχθάνω. Από την άποψη αυτή, επιδόταν στη γυμναστική, ασκούσε το σώμα του και ενδιαφερόταν όχι για το πνεύμα ως τέτοιο, περίπου το εκεί, αλλά για τις εξαρτήσεις του. Δηλαδή, οποιαδήποτε πράξη νοηματοδοσίας περνούσε μέσα από τον άλλο, μέσα από την ετερότητα. Και μάλιστα ο ίδιος παρατηρεί σε όλους αυτούς, ας πούμε, στον τρόνο Σφίγκ, παραδείγματος χάρη, ότι αυτός, ναι, ο Γιουντόρφ Αλεξάνδρα λέει ότι ο Μερλό Πονσί ήταν ο κακός μαθητής του Μερλό Πονσί, του Γραφή, ο Μερλό Πονσί ήταν ο κακός μαθητής του Γραφή, ο κακός δηλαδή ο καλός, γιατί τον ανέτρεψε σε όλα. Και η βασική ανατροπή είναι η εισαγωγή μιας σωματικότητας της ίδιας της ετερότητας, δηλαδή ας πούμε σοσιαλιστικό έτσι με τα πολιτικό πράγμα, με τα βιοπολιτικό πράγμα που κάνει ώστε να μιλάμε για αυτό το διπλό histoire en profondeur, εμβατισμένη ιστορία και idéalité en genèse και γενετική ιδεατότητα.